Υπάρχει περίπτωση να δούμε ενεργειακό lockdown και τι, τι εννοούμε με αυτό. Να, βλέπουμε ήδη πρώτε συζητήσει για να κλείνουν νωρίτερα τα μαγαζιά έχουν γίνει. Ε, είδαμε χθε από τη ΡΑΕ το, το σχέδιο που έθεσε ο ποιο θα πάρει, ανάγκης, θα πάρει φυσικό αέριο. Οι Δήμοι κλείνουν τα φώτα, πολλέ γητνίε σκοτεινιάζουν νωρί. Ε, προβλέπετε δύσκολο χυμό. Δεν θέλουμε να, τρο, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Αλλά βλέπετε να πηγαίνουμε σε ένα. Lockdown, ενεργειακό Όχι, θα το έλεγα. Δεν ενεργειακό lockdown. Ε, υπάρχουν κινήσει και προτάσει και προγραμματισμοί προ την κατεύθυνση τη εξοικονόμηση ενέργεια, που είναι απολύτω λογική μέσα στο περιβάλλον που ζούμε. Δεν είναι όμω τρομακτική, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα πολύ ουσιαστικό στη ζωή μα, στην καθημερινότητά μα, αν με απλά πράγματα εξοικονομήσουμε ενέργεια, κυρίω στο επίπεδο του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και των Δήμων. Δεν μιλάμε για κινήσει υποχρεωτικέ σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τι επιχειρήσει. Δεν θα κοπεί το ρεύμα στα νοικοκυριά, για να το δώσουμε με απλά λόγια. Να το... Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Δεν θα κοπεί το ρεύμα στα νοικοκυριά. Έχουμε φροντίσει με τρόπου ε, πολύ ουσιαστικού να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα τη εφοδιαστική αλυσίδα. Ήδη η εμπορία έχει φτάσει σε μια πολύ μεγάλη συμφωνία προμήθεια με την γαλλική Total έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε ακόμα και οριστική απώλεια τροφοδότηση από το ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου, να είμαστε δηλαδή εξασφαλισμένοι και προ την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από άλλα σενάρια και στην αύξηση της ικανότητας, τη αποδευτική ικανότητα στη Ριβιθούσα και τη λειτουργία εργοστασίων παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο, αν χρειαστεί με λιγνίτη που λειτουργούν σήμερα με φυσικό αέριο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ορατό το ακραίο σενάριο του να έχουμε δελτίο στο ρεύμα ή μαζικέ διακοπέ ηλεκτρικού ρεύματο ή οτιδήποτε. Και για να μην υπάρχει σύγχυση, επαναλαμβάνω, άλλο οι κινήσει εξοικονόμηση που όλοι πρέπει να κάνουμε. Το μέτρο που, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν αλλάζει δραματικά τη ζωή μα και τι συνήθειέ μα. Δηλαδή, θα ακούσουμε για κάποιε ώρε μέσα στην ημέρα να έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση. Μπορεί να το ακούσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, ναι. ήδη υπάρχουν συγκεκριμένε συστάσει, πρόνοιε, κίνητρα επιβράβευση και συνέπειε, αν αυτά δεν τηρηθούν, για την εξοικονόμηση ηλεκτρική ενέργεια. Mm. Από εκεί και πέρα, συστάσει ό,τι αφορά την εξοικονόμηση που συνδέονται και με οικονομικά κίνητρα, παραπάνω δηλαδή ενίσχυση για όσου πετυχαίνουν μια εξοικονόμηση. Για όσου δεν πετυχαίνουν, θα εξακολουθεί να υπάρχει στήριξη βεβαίω, αλλά λίγο μικρότερη από αυτή σε σχέση με όσου τα καταφέρουν. Μέχρι εκεί είμαστε, σε επίπεδο συστάσεων που θα Εδώ έχουν και θα οικονομικό αντίκτυπο και οτιδήποτε άλλο. Όλοι αυτοί πρέπει να, να... προηγούνται. Υπάρχει μια για το εμβόλιο. Δηλαδή, όταν βγει το εμβόλιο του κορονοϊού, επειδή είναι μια συζήτηση που γίνεται Τίθεται ζήτημα υποχρεωτικότητα, ισχυρή συστάσεω, τι τίθεται ακριβώ. Δεν... Από το Σύνταγμά μα δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα να το στον εμβολιασμό. το, το παιδάκι με το που στον το, το για να να γραφτεί σχολείο, δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα <στον> του να εμβολιαστεί ένα παιδί για να, για να μπει στο σχολείο. Αυτό. Ε, λέει το Σύνταγμά μα, ναι. υπάρχει όμω υποχρεωτικότητα με την Επιτροπή Εμβολιασμών για συγκεκριμένα εμβόλια, τα οποία είναι όλα δωρεάν για τα παιδιά μα και ισχυρή σύσταση να γίνονται όπω και γίνονται.